Πάμε να φτιάξουμε παγωτό υγιεινό με τρία μόνο υλικά. Για τη συνταγή θα χρειαστούμε φράουλες παγωμένες, μπανάνες παγωμένες και μισή κούπα γάλα. Καμιά εικοσαριά περίπου φράουλες, τις οποίες έχουμε βάλει στην κατάψυξη. Έχω κόψει και δύο μπανάνες φετούλες και αυτές έχουν μπει στην κατάψυξη. Και πάω να τα βάλουμε όλα μαζί μέσα στο μούλτι. Ρίχνω φραουλίτσες, ρίχνω τις μπανανούλες. Δεν πρόλαβα να παγώσουν πολύ, αλλά δεν πειράζει. Οι φράουλες είναι παγωμένες. Προσθέτω και το γάλα και πάμε για έκρηξη χαράς. Πάμε να τα χτυπήσουμε. Έχουμε χτυπήσει τα υλικά μας και πάμε να τα αφαιρέσουμε, να τα βάλουμε σε μία μπασίνα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι, παιδιά, το αποτέλεσμα. Δείτε το τι ωραίο, τέλειο. Να βάλουμε στα ποτηράκια. Εάν θέλετε να το κάνετε λίγο πιο extreme, μπορείτε να ρίξετε ξηρούς καρπούς τριμμένους από πάνω, μπισκοτάκι, όρο, σιρόπι, 4 κιλά σοκολάτα, ό,τι θέλετε βάζετε. Απλά είπαμε, απλό υγιεινό παγωτό με τρία μόνο υλικά. Πάμε να δοκιμάσουμε. Έχω δύο μερίδες, μία για τη Ζάνα, μία για μένα, αλλά έτσι πάω εγώ για τις δύο. Πολύ ωραίο, Ζάνα, την πάτησες. Θα τα φάω όλα μόνος μου. Γράψτε μου στα σχόλια ποια είναι η αγαπημένη σου γεύση στο παγωτό.